Αγαπητοί μου φίλοι, συνεχίζουμε την εκπομπή «Πάνω απ' όλα υγεία μου». Σήμερα συζητάμε για τη γονιμότητα. Για τη γονιμότητα μαζί με εκείνον και εκείνη. Εκείνος και εκείνη, λοιπόν, μαζί στη γονιμότητα. Κοντά μας είναι η κυρία Αλεξία Χατζιπαρασίδου, η οποία είναι κλινικός εμβριολόγος, διευθύντρια των εργαστηρίων Embryon Lab, που μας έκανε την τιμή να είναι σήμερα μαζί μας για να μιλήσουμε και όχι μόνο απλά να συζητήσουμε, αλλά να ενημερώσουμε το κοινό και τους άνδρες και τις γυναίκες, κυρία Χατζιπαρασίδου, σε σχέση με το ποια είναι τα καινούργια επιστημονικά δεδομένα, τα νεότερα, σε σχέση με τη γονιμότητά τους. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής μιλήσαμε, νομίζω, αρκετά για τον άνδρα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν απορίες, ίσως να συνεχίσουμε να πούμε για κάποια άλλα στοιχεία στη συνέχεια, αλλά νομίζω ότι δεν πρέπει να αφήσουμε και εκείνη στην άκρη. Και τη γυναίκα, λοιπόν, κυρία Χατζιπαρασίδου. Τι συμβαίνει με τη γυναίκα και τη γονιμότητα και με τις ηλικίες περισσότερο? Η γυναίκα και η μητρότητα είναι άρρηκτα συνδεδεμένα. Ναι, οπωσδήποτε. Συνδεδεμένα. Ναι. Σαν έννοια, σαν νόημα και όλα αυτά. Ναι. Η διαφορά που βλέπω όλα αυτά τα χρόνια είναι ότι οι γυναίκες, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά παγκοσμίως, αλλάζουν τα κοινωνικά τους δεδομένα και τις κοινωνικές και τις επιλογές τους. Τώρα πια είναι πιο σημαντικό στη δεκαετία 20 με 30, να κάνουν καριέρα, να σπουδάσουν, να βάλουν τις βάσεις για την επαγγελματική τους καταξίωση. Mm-hmm. Το πρώτο πράγμα που μετατίθεται είναι η μητρότητα. Mm-hmm. Και φτάνουμε στις μέρες μας να βλέπουμε ότι οι κοπέλες των 30-35 δύσκολα αποφασίζουν να κάνουν παιδί, γιατί λίγο η δουλειά, λίγο οι σπουδές δεν είναι έτοιμες. Mm-hmm. Στα 35 όμως ξέρουμε ήδη ότι η γονιμότητα μιας γυναίκας είναι περίπου η μισή από αυτή που είχε στα 25. Ξαναπέστε το αυτό. Μισή, λοιπόν, είναι η γονιμότητα της γυναίκας στην ηλικία των 35 ετών. Αφού κάνει το πρώτο. Αυτό που είχε στα 25. Ναι, αφού πάρει το πρώτο της πτυχίο, κάνει το μεταπτυχιακό της, κάνει ό,τι θέλει, ψάχνει να βρει δουλειά. Μετά θυμάται η γυναίκα, δυστυχώς το λέω έτσι απλά, πως πρέπει να κάνει και παιδί. Αλλά στα 35. Δυστυχώς η γονιμότητα δεν είναι η ίδια με τα 25, κύριε Χατζηπαρασίδου. Δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να κάνει μπορεί παιδί. Να κάνει μπορεί παιδί. Να κάνει ένα παιδάκι. Εννοείται. Αλλά είναι πιο πιθανό να έχει κάποια διαταραχή, κάποια δυσκολία. Και αν σε αυτή την πληροφορία πάρουμε και την πληροφορία που είπαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής σας, ότι δεν είναι σπάνιες και οι ανδρικές διαταραχές στην ανδρική υπογονιμότητα. Ναι. Κάποιες φορές μπορεί να είναι λίγο ένας, λίγο άλλος. Και επειδή, όπως είπατε, αυτή η κοπέλα έχει σπουδάσει, έχει κάνει το πτυχίο της, το μεταπτυχιακό της, νιώθει ικανή. Και στα 35, ίσως να νιώθει και έτοιμη να διεκδικήσει και έναν άλλο τίτλο τιμής. Τον μεγαλύτερο, ίσως. Και τότε ίσως διαπιστώσει ότι έχει, δεν μπορεί να το διεκδικήσει. Και αυτό δεν είναι σαν το πτυχίο, όσο διαβάσω, όσο προσπαθήσω. Έτσι. Μπαίνουμε σε έναν άλλο κόσμο, με άλλους κανόνες. Έναν με νέους κανόνες, κάποιες φορές λίγο δυσνόητους. Και εκεί είναι η δυσκολία, αλλά και η μεγάλη πρόκληση που έχουν να αντιμετωπίσουν οι νέες γυναίκες. Προφανώς δεν είναι λύση του να σταματήσω τα πάντα, να σταματήσω τη ζωή μου, αλλά τουλάχιστον να έχω μια επαφή, ότι αν με ενδιαφέρει η μητρότητα, κάπου να τη βάλω στη ζωή μου, και κάπου να κάνω και μία προληπτική διαδικασία, αν χρειαστεί. Αν δηλαδή τη θέλω πολύ, αλλά είναι αδύνατο να τη διεκδικήσω τώρα, είτε γιατί δεν έχω τον άνθρωπο που θέλω, είτε γιατί δεν γίνεται. Ας παγώσω άρια. Η επιστήμη πια το προσφέρει αυτό. Άρα, παγώνω τα οάρια σε ηλικίες των 25, των 30, όταν τα οάρια μου μπορούν. Δεν είναι σίγουρο ότι θα τα χρησιμοποιήσω τα οάρια, γιατί μπορεί στα 35 ή στα 37 να βρω τον άνθρωπό μου και να κάνω και το πρώτο μου και το δεύτερο παιδί. Η διαφορά είναι ότι θα είμαι πιο ήρεμη. Δεν θα τρέχω και δεν θα προλαβαίνω. Και δεν θα έχω να αντιμετωπίσω την έννοια των διαταραχών της γονιμότητας που έρχονται πολύ φυσιολογικά μετά τα 35. Αν πάλι μπορώ, φυσικά το πιο δόκιμο είναι να κάνω το παιδί μου. Γιατί το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Και μπορώ να γίνω μητέρα. Σωστά. Και μπορώ να σπουδάσω. Φυσικά, ναι. Και μπορώ να κάνω την καριέρα μου. Δεν είναι ρόλοι οι οποίοι δεν μπορούν να πάνε μαζί. Η γυναίκα το έχει αποδείξει πολλές φορές ότι μπορεί να κάνει πολλά τα πράγματα. Καταφέρνει μαζί. Σε πολλά επίπεδα. Ναι. Κυρία Χατζιπαρασίδου, εδώ θα κάνω μία παρένθεση και θα αναφερθώ και μάλιστα στην εκδήλωση την οποία κάνατε πρόσφατα, στην οποία συμμετείχα, που ήταν εξαιρετικά συγκινητική για μένα, για τις γυναίκες με καρκίνο του μαστού και τη γονιμότητα. Ήταν μία εξαιρετική εκδήλωση και πραγματικά ακούσαμε όλοι, μάλλον, τους προβληματισμούς των γυναικών αυτών. Των γυναικών με καρκίνο του μαστού σε σχέση με τη γονιμότητά τους. Τι έχουμε να πούμε σε αυτές τις γυναίκες, αλλά και σε αυτές τις γυναίκες οι οποίες
ίσως κάποια στιγμή, και όλους μας βέβαια, μπορεί να μας χτυπήσει ο καρκίνος στην πόρτα, τι μπορούμε να κάνουμε. Δηλαδή, καταρχήν να πω ότι ήταν μια τρομερή, ήταν τεράστια τιμή για μας να μετέχουμε. Ήταν ένα τεράστιο μάθημα να είμαστε ανάμεσα σε αυτούς τους υπέροχους ανθρώπους, ναι, που βγάζανε τέτοια νοήματα. Για όλους, ναι. Ήταν... Δεν ξέρω, για μένα ήταν μια φοβερά, τεράστια εμπειρία. Mm-hmm. Θυμάστε καθόλου το τι θυμό είχαν οι γυναίκες αυτές, ναι, που δεν είχαν προλάβει να ενημερωθούν για τις διαδικασίες της δήρησης γονιμότητας και ήταν πια ελεύθερες νόσου, αλλά πια σημαντικά υπογόνιμες, σαν μια προβλέψιμη διαταραχή που προκύπτει μετά από τη χημειοθεραπεία. Θυμάμαι απόλυτα τους έντονους προβληματισμούς κάποιων γυναικών που με μεγάλο θυμό και οργή πήρανε το μικρόφωνο και συζήτησαν για αυτό το θέμα και πραγματικά μαζί με κλάμα, με οργή και με όλα αυτά τόνισαν το πρόβλημά τους, αλλά και τους συζύγους των γυναικών που ήταν δίπλα τους. Ναι, γιατί πια ο καρκίνος του μαστού προφανώς είναι κάτι πολύ κακό όταν συμβεί. Φυσικά. Αλλά συμβαίνει. Mm. Και τώρα πια αυτό το πολύ καλό πιο είναι ότι η επιστήμη στις περισσότερες, όχι προφανώς όλες, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις δίνει λύση και μπορεί να παλέψει, να διεκδικήσει και να κατακτήσει την ανάρρωση. Ναι, ναι. Αλλά αυτές οι γυναίκες πρέπει να περάσουν από μια αρκετά μακροχρόνια διαδικασία θεραπείας προκειμένου να νιώσουν ότι έχουν αποδεσμευτεί από τον καρκίνο. Mm-hmm. Όταν όμως το νιώσουν και ξανασυναντήσουν πια την ισορροπία και την ηρεμία της ζωής τους, mm-hmm, δεν είναι φυσικό να ξαναγαπήσουν τη ζωή, αυτοί που κοντέψαν να χάσουν. Φυσικά. Και να διεκδικήσουν και τα όνειρά τους. Πάλι, η μητρότητα δεν είναι ένα πολύ σημαντικό όνειρο. Mm-hmm. Η επιστήμη λοιπόν πια σε αυτές τις γυναίκες προσφέρει αυτή τη δυνατότητα. Έχουμε τη δυνατότητα, μόλις διαπιστωθεί ένα τέτοιο νόσημα και χρειάζεται να προβεί η γυναίκα σε χημειοθεραπείες που ξέρουμε, όχι σε όλες τις περιπτώσεις, αλλά σε πολλές περιπτώσεις, μπορεί να επηρεαστεί σημαντικά και μόνιμα η γονιμότητα της γυναίκας. Ναι. Έχει τον τρόπο λοιπόν πριν την έναρξη χημειοθεραπείας, mm-hmm, όσο είναι ακόμα στα πλαίσια της διάγνωσης, της επέμβασης και όλα αυτά, να γίνει μια πολύ σύντομη διαδικασία όπου αποθηκεύω λίγα όσα μπορώ έστω οάρια, για να είναι οάρια χωρίς επίδραση χημειοθεραπείας και άρα οάρια που θα μπορούσαν να μου δώσουν δυνατότητα να αποκτήσω ένα παιδάκι, αν μετά τη χημειοθεραπεία και όντας υγιή προσπαθήσω, δεν τα καταφέρω, να ξέρω ότι έχω ένα αποκούμπι. Ναι. Είναι ελπίδα αυτό. Είναι πολύ μεγάλη ελπίδα. Τοποθετώ τον άνθρωπο στον χρόνο και του, mm-hmm, δίνω πίσω τα όνειρά του. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις γυναίκες αυτές και γενικά με άλλες γυναίκες, όχι μόνο νομίζω που έχουν το πρόβλημα του καρκίνου, ίσως που έχουν χρόνια νοσήματα. Ναι, αυτό αφορά όχι μόνο τις γυναίκες με. Ναι, απλά εμείς εξειδικεύσαμε γιατί κάνατε και την εκδήλωση. Όποιες γυναίκες. Ναι. Είναι απαραίτητο να προβούν σε κάποιο θεραπευτικό σχήμα ή κάποια επέμβαση, όπως επέμβαση για αφαίρεση, οθικών, οτιδήποτε. Βέβαια, ή οτιδήποτε, ναι. Έχουν τη δυνατότητα να αποθηκεύσουν πια τα οάρια. Δεν πρέπει να το αφήνουν. Mm-hmm. Βέβαια, το να έρθει μια γυναίκα που είναι ήδη 45 χρονών, ίσως δεν έχει και τόσο νόημα. Γιατί εκεί η ποιότητα των οαρίων δεν μπορεί να μας εξασφαλίσει. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Γιατί ακούγονται πολλά. Ας πούμε, μια γυναίκα ηλικίας 50 ετών, mm-hmm, μπορεί να κάνει παιδί. Άσχετα το αν είναι άρρωστη ή όχι. Αυτό είναι κάτι άλλο. Γίνεται αυτό, κύριε Χατζηπαρασίδου, μπορεί να γίνει. Ο νόμος στην Ελλάδα μας λέει, όταν η γυναίκα αυτή έρθει για να κάνει σε μια μονάδα εξωσωματικής και είναι 49 και 12 μηνών, δεν μπορούμε να της προσφέρουμε υπηρεσία. Μάλιστα. Που σημαίνει ότι το όριο το ηλικιακό για τον ελληνικό νόμο και άρα για το ελληνικό κράτος είναι το 49 και 12 μήνες. Mm. Άρα η γυναίκα 50 ετών, mm-hmm, και πάνω, mm-hmm, δεν μπορεί να διεκδικήσει και να λάβει τη φροντίδα μιας υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Mm-hmm. Αν θέλετε να μιλήσουμε γενικά όμως για μια γυναίκα στα 50, η πιθανότητά της να παράγει ένα υγιές οάριο, mm-hmm, το οποίο μπορεί να δώσει εγκυμοσύνη και παιδί στο σπίτι, είναι πάρα πολύ μικρή. Mm-hmm. Έχουν αναφερθεί παγκοσμίως κάποιες γυναίκες και κάποια πολύ μεμονωμένα περιστατικά. Μάλιστα. Εντάξει. Να μην το προχωρήσουμε τώρα αυτό, γιατί νομίζω δεν είναι επί του θέματος. Λοιπόν, τι λέγαμε, λοιπόν για τη γυναικεία υπογονιμότητα, για τις ηλικίες, για τις γυναίκες που τυχόν νοσήσουν στη διάρκεια της ζωής τους σε μικρή ηλικία που μπορούν οπωσδήποτε να παγώσουν τα οάρια τους. Σε ηλικίες που έχουν ακόμα τα οάρια τους, ναι, είναι καλά. Που είναι τα οάρια τους καλά και είναι ποιοτικά, όπως ήδη αναφέρατε. Τώρα, τι επιλογές έχουν οι γυναίκες οι οποίες δεν είναι γόνιμες, τι μπορούν να κάνουν.
όταν θέλουν, έχουν έρθει να κάνουν εξωσωματική, εννοείται. Ναι, και... ας αρχίσουμε λίγο τη διαδικασία. Ή πριν τη σωματική, τι επιλογές έχουν από τη στιγμή που διαπιστωθούν κάποιες διαταραχές. Καταρχήν, το ζευγάρι το οποίο διαπιστώσει ότι προσπαθεί και θέλει και δεν και δυσκολεύεται, καλό είναι να αφήσει ένα διάστημα. Λέμε για, για τα ζευγάρια που έχουν ηλικία γύρω στα 35, περίπου ένα χρόνο, αλλά αν υπάρχει ένα ιστορικό ή υπάρχει μια ηλικία πάνω από 35, καλό είναι να μην αφήνουμε τον ένα χρόνο, γιατί πραγματικά ο χρόνος φεύγει γρήγορα. Να μην τον αφήνουμε, ναι. Και κάποιες φορές δεν δρά καλά το να αρχίσω να τρέχω λίγο καθυστερημένα για να διαπιστώσω εκ των υστέρων και καθυστερημένα ότι υπήρχαν θέματα τα οποία θα μπορούσα να έχω προλάβει. Σωστά. Και να φροντίσω. Ναι. Να έχω φροντίσει. Αν είναι λοιπόν να κάνω κάποια στιγμή εξωσωματική ή κάποια άλλη μορφή υποβοήθησης όπως η σπερματένιση, καλό να το κάνω έγκαιρα για να μην χρειαστεί να επιφορτιστώ και με μεγαλύτερους παραμέτρους όπως είναι και πιο, που κάνουν πιο σύνθετα τα πράγματα, όπως είναι ο ηλικιακός παράγοντας στα οάρια. Για παράδειγμα, αν μια γυναίκα έρθει να κάνει εξωσωματική στα 35 της και δεν έχει κάποιο άλλο θέμα παρά μόνο την πίεση του χρόνου και κάποιο παράγοντα, ας πούμε, δεν έχει καλό σπέρμα ή σάλπιγγες κλειστές, η πιθανότητα εγκυμοσύνης μπορεί να φτάσει και να ξεπεράσει το 50%. Αν η ίδια γυναίκα το αμελήσει, λίγο ελπίζει, λίγο. Δεν η ζωή τρέχει. Διαδικασία, η ζωή τρέχει. Έτσι. Και έρθει στα 40, η πιθανότητα που μπορεί να διεκδικήσει είναι ίσως και μισή. Μάλιστα. Απλά στα 40 θα είναι ήδη πολύ πιο αγχωμένη. Θα νιώθει ήδη πιο άσχημα γιατί το άφησε και γιατί έδωσε προτεραιότητα σε άλλα πράγματα στη ζωή της. Είναι μια κατάσταση η οποία πραγματικά δεν είναι πολύ ευχάριστη και κυρίως είναι πολύ πιεστική και λιγότερο αποτελεσματική. Άρα λοιπόν, η μητρότητα είναι στα χέρια μας. Η γυναίκα τη διεκδικεί. Στη ζωή μου έρχεται ό,τι διεκδικώ. Θα πρότεινα λοιπόν να αφήσουν τον χρόνο που πρέπει ανάλογα με την ηλικιακή κατηγορία που ανήκουν και να προβούν σε διαδικασία διερεύνησης και εκτίμησης από έναν άνθρωπο του χώρου. Έναν άνθρωπο που μπορεί να δώσει μια αξιόπιστη, μια επιστημονική απάντηση στο αν όντως υπάρχει δυσκολία και μια κατεύθυνση. Και από εκεί και πέρα, αν χρειαστεί να κάνουν, γιατί οι επιλογές της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής είναι είτε σπερματέγχυση είτε εξωσωματική. Αν χρειαστεί να κάνουν εξωσωματική, τότε αυτό να το οργανώσουν με έναν τρόπο έτσι συνολικό. Γιατί... Είπατε συνολικό. Τώρα εδώ θα κάνω μια παρένθεση επίσης. Και θέλω να τονίσω πραγματικά και να συγχαρώ την προσπάθειά σας, τη δικιά σας ως διευθύντρια των εργαστηρίων EmbryoLab, αλλά και όλων των επιστημονικών συνεργατών που υπάρχουν σε αυτά τα εργαστήρια, που βοηθάνε πραγματικά, και το ξέρω και από εμπειρίες γνωστών μου, στην προσπάθεια την ολιστική των ζευγαριών προκειμένου να αποκτήσουν παιδί. Δηλαδή, έχετε ψυχολόγους, έχετε διαιτολόγους, διατροφολόγους, έχετε επιστήμονες γυναικολόγους, υποβοηθούμενες αναπαραγωγής. Η προσέγγιση είναι ολιστική και πιστεύω ότι αυτό βοηθάει πάρα πολύ τα ζευγάρια. Δεν ισχύει αυτό, κυρία Χατζηπαρασίδου. Εμείς έχουμε μία υποστήριξη που προσπαθεί να πιάσει όλα, πολύπλευρη. Ακριβώς. Γιατί τελικά δεν είναι μόνο το οάριο και το σπερματοζωάριο. Είναι και η ψυχολογία, φυσικά. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο ο ψυχολόγος. Και η Αλλά παίζουν θεραπείες. Και η διατροφή παίζει ρόλο. Και η διατροφή. Δηλαδή, με τα καινούργια επιστημονικά δεδομένα, βλέπουμε ότι και η διατροφή παίζει ρόλο. Και όταν ρωτάμε τα ζευγάρια τώρα πια πολύ πιο συστηματικά, βλέπουμε ότι συχνά δεν έχουν τα πρότυπα διατροφής ή έχουν αυτό το παραπάνω βάρος. Δεν αθλούνται, καπνίζουν πολύ. Όταν δεν προσέχω τον εαυτό μου, αντίστοιχα τα κύτταρά μου αντανακλούν λίγο αυτόν τον όχι ιδανικό τρόπο ζωής. Ναι, αλλά με ένα από τα κύτταρά μου, εγώ θέλω να κάνω ποιον, το παιδί μου. Σωστά. Άρα, αυτό που λέω στα ζευγάρια, γιατί ιδίως όταν κάποιος είναι καπνιστής, έχει και μία αντίδραση. Ναι. Γιατί ξέρει, φυσικά υπάρχει λογική, αλλά δεν θέλει να το δει. Και λέω τώρα σε αυτά τα ζευγάρια, για το παιδί μας συνήθως θέλουμε το καλύτερο σχολείο, το καλύτερο. Φυσικά. Το καλύτερο θέλουμε. Ναι, ναι. Θα του δώσω το χειρότερό μου σπέρμα. Θα του δώσω το χειρότερό μου άριο. Δεν πρέπει λίγο να δω πώς μπορώ να το κάνω υγιέστερο αυτό το κύτταρο για να μπορέσω στη συνέχεια μέσα από αυτό να δω ένα δυνατότερο έμβριο και άρα να έχω καλύτερη πιθανότητα να κάνω ένα υγιέστερο παιδί. Εννοείται. Αυτό θέλει λίγο μια δυνατότητα του ζευγαριού να δει την κατάσταση και να την πάρει στα χέρια του. Άρα δεν είναι μόνο εμείς τι κάνουμε για το ζευγάρι, αλλά και τι κάνει το ίδιο το ζευγάρι για αυτούς. Ναι, αλλά εσείς το κατευθύνετε. Φυσικά. Και του δίνετε οδηγίες σε σχέση με το τι είναι σωστό και τι όχι. Ναι. Και ενημέρωση επιστημονική.
Εντελώς τεκμηριωμένη. Ακριβώς. Γι' αυτό το λόγο θέλω να σας πω ότι η κατεύθυνση είναι επιστημονική αλλά και ολιστική, γιατί υπάρχει μια εξαιρετικά έτσι, επιστημονικά οργανωμένη προσέγγιση για όλο αυτό το θέμα της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, κύριε Χατζηπαρασίδου. Ναι, είναι το μέρος που υπηρετούμε. Είναι αυτό που οφείλουμε να κάνουμε. Και πραγματικά χαίρομαι που σήμερα ήρθατε στην εκπομπή και βγήκατε από τα άδυτα, πρέπει να το πω, αυτού του εργαστηρίου στο οποίο βρίσκεται από το πρωί μέχρι το βράδυ, κυρία Χατζηπαρασίδου. Και υπηρετώ με μεγάλη και υπηρετείτε με μεγάλη σας χαρά, γιατί αγαπάτε και τη γυναίκα αλλά και τον άντρα, τα ζευγάρια, και τους υποδέχεστε με όλα έτσι, τα προσόντα και τα επιστημονικά για να τους βοηθήσετε. Λοιπόν, να πάμε λίγο και στην προεμφυτευτική γενετική διάγνωση, που είναι και αυτό κάτι που πρέπει να το πούμε νομίζω σήμερα. Ας πούμε, είναι μια σχετική γενοτομία μέσα στα χρόνια, η οποία εξελίσσεται και αφορά ζευγάρια τα οποία διαπιστώνουν ότι έχουν κάποια γενετική επιβάρυνση, με κυρίαρχα παραδείγματα τα ζευγάρια που είναι φορείς μεσογειακής αναιμίας. Το 8% των ανθρώπων στην Ελλάδα είναι φορείς μεσογειακής. Έχουν το στίγμα. Ναι, το στίγμα. Άρα δεν είναι καθόλου σπάνιο δύο άνθρωποι φορείς να συναντηθούν και να αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο του να γεννήσουν ένα παιδί που πάσχει. Δύο φορείς που να συναντηθούν, να αγαπηθούν, ναι, 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 να κάνουν οικογένεια, να παντρευτούν και να διαπιστώσουν ότι μέσα από τη φορεία τους διατρέχουν ένα τέτοιο ρίσκο. Άρα λοιπόν για αυτά τα ζευγάρια η εξωσωματική έχει δώσει τη λύση. Μπορεί ναι, το δύο ζευγάρι να μην είναι υπογόνιμο, να μην χρειαζόταν καθόλου να κάνει εξωσωματική. Ναι, 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 ναι. Αλλά μέσα από την εξωσωματική έχουμε δυνατότητα να έχουμε έξω από το σώμα τα έμβρια τους και άρα έχουμε δυνατότητα να τα ελέγξουμε. Μάλιστα. Οπότε αυτό το ζευγάρι χωρίς να είναι υπογόνιμο μπαίνει στην ίδια διαδικασία της εξωσωματικής και παίρνουμε τα έμβρια και πριν τοποθετηθούν πίσω από τη μητέρα παίρνουμε ένα κυταράκι από το καθένα ή λίγα κυταράκια από το καθένα για να ελέγξουμε ποιο έμβριο είναι το υγιές και ποιο είναι το μη υγιές. Μάλιστα. Άρα για αυτό το ζευγάρι μπορούμε να του εξασφαλίσουμε μια προσπάθεια πολύ πιο ασφαλής. Γιατί μέχρι πριν από αυτό, μία ήταν η επιλογή. Να μείνουν έγκυοι και όταν φτάσουν στον τρίτο ή τέταρτο μήνα να ελέγξουν μέσα από την αμνιοπαρακένθηση τη βιοψία τροφοβλάστης για να, χωριακές λάχνες, για να ελέγξουν αν το παιδάκι είναι υγιές, προκειμένου να επιτρέψουν την εγκυμοσύνη να συνεχιστεί ή να κάνουν διακοπή της εγκυμοσύνης. Αυτό ήταν το δύσκολο. Βέβαια, και τότε στην αρχή, για να τα τοποθετούμε τα πράγματα στην ιστορία τους, ήταν και αυτό κάπως καινοτόμο. Γιατί πριν από αυτό δεν υπήρχε ούτε αυτή η δυνατότητα. Υπήρχε απαγόρευση ουσιαστικά, κύριε Χατζηπαρασίδου. Μόνο η προσευχή με την ελπίδα να μην γεννηθεί ένα παιδί που πάσχει. Δεν υπήρχαν πολλές δυνατότητες διάγνωσης κατά τη διάρκεια της εκκοίησης. Αλλά η προεμφυτευτική τοποθέτησε τη δυνατότητα διάγνωσης πολύ πριν την έναρξη της εγκυμοσύνης. Με έναν τρόπο που, ναι, επιβάλλει να γίνει η διαδικασία εξωσωματικής, αλλά προστατεύει από το ρίσκο της διακοπής μιας προχωρημένης εγκυμοσύνης. Φυσικά. Και αυτό είναι επώδυνο για τη γυναίκα. Και να σας πω και κάτι άλλο. Ναι. Είχαμε ένα ζευγάρι πρόσφατα, το οποίο είχαν ένα παιδάκι που πάσχει. Γεννήθηκε ένα παιδάκι που πάσχει, ήταν και οι δύο φορείς. Ναι. Για να βοηθηθεί αυτό το παιδάκι και να απαλλαχθεί από την ανάγκη των πολλαπλών μεταγγίσεων, ένας τρόπος για να σωθεί ήταν να γεννηθεί ένα αδελφάκι, το οποίο είναι συμβατό με αυτό, για να μπορέσει να του δώσει βλαστικά κύτταρα και άρα να, μέσα από τον έναν να σωθεί το άλλο. Έγινε λοιπόν μια τέτοια διαδικασία και η μητέρα αυτή τώρα είναι έγκυος. Πολύ ωραία. Με το συμβατό με το αδελφάκι του υγιές παιδάκι. Τα καταφέρατε να γίνουν έτσι όλα. Γίνεται χρόνια αυτό, δεν τα καταφέραμε. Οπότε είναι μια ακόμη εφαρμογή της προεμφυτευτικής για οικογένειες που δυστυχώς δεν είχαν τη δυνατότητα ή δεν μπόρεσαν να αποτρέψουν μια εγκυμοσύνη ενός παιδιού που πάσχει. Πάντα ένα παιδί είναι ευλογία, αλλά όταν βλέπεις το παιδάκι σου να ταλαιπωρείται και έχεις έναν τρόπο να το σώσεις. Από συγκεκριμένες ασθένειες, κυρία Χατζηπαρασίδου. Αυτό είναι για τη Μεσογειακή. Μιλάμε πάντα για τη Μεσογειακή. Ναι. Αυτό είναι για τη Μεσογειακή. Ναι, 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 και καλά κάνει. Να καταλάβουμε και να υπονοήσουν ίσως και άλλες ασθένειες. Μια άλλη δράση της προεμφυτευτικής, για να φύγουμε λίγο από τα γενετικά, τα γονιδιακά, είναι η διερεύνηση για χρωμοσωμικές επιβαρύνσεις. Όπως είπαμε νωρίτερα, οι γυναίκες εμείς μεγαλώνουμε και θέλουμε σε ηλικίες άλλες.
Όμως, όταν αποφασίζουμε να κάνουμε στα 40 μας το παιδάκι, η κυρίαρχη αδυναμία μας είναι οι χρωμοσωμικές επιβαρύνσεις. Άρα και εδώ η προμηθευτική μπορεί να δώσει μια λύση ή μια επιλογή. Να ελεγχθούν τα έμβρια χρωμοσωμικά για να τοποθετηθούν πίσω στη μήτρα της μητέρας μόνο τα υγιή. Άρα αυτή η γυναίκα κερδίζει σε μια πιο ασφαλή εγκυμοσύνη και μια πολύ πολύ πιο περιορισμένη πιθανότητα αποβολών λόγω χρωμοσωμικών επιβαρύσεων. Αυτό είναι οι καθέξινες αποβολές. Αυτό. Και οι καθέξινες αποβολές μπορεί να σημαίνουν χρωμοσωμικές ανομαλίες, αλλά καθέξινες αποβολές μπορεί να έχω και στα 36 μου και στα 32 μου. Πιάνει προφανώς και αυτές τις γυναίκες, αλλά και τις γυναίκες με προχωρημένη ηλικία. Μάλιστα. Advanced maternal age, δηλαδή 39, 40, 41, όπου παράγουν οάρια, μπορούν να μένουν έγκυες, αλλά λόγω των χρωμοσωμικών επιβαρύνσεων των οαρίων, που φυσιολογικά παράγει το σώμα, δεν θεωρείται παθολογικό αυτό, είναι ένα σύμπτωμα της ηλικίας, έχουν μεγάλη πιθανότητα αποβολών. Μάλιστα. Με αυτόν τον τρόπο της προεμφυτευτικής έχουμε δυνατότητα να περιορίσουμε τέτοια ενδεχόμενα και να τη δώσουμε δυνατότητα να μπουν σε μια εγκυμοσύνη, η οποία όμως είναι ασφαλέστερη. Μάλιστα. Κυρία Χατζηπαρασίδη, επειδή ξέρω πως έχετε μεγάλη εμπειρία και ταξιδεύετε συχνά στο εξωτερικό και παρακολουθείτε όλα τα επιστημονικά δρόμενα και κάνετε και συνεργασίες και με το εξωτερικό, από ό,τι γνωρίζω. Χωρίς να ξέρω μεγάλες λεπτομέρειες, θέλω να ρωτήσω ποια είναι τα νεότερα δεδομένα τα επιστημονικά σε σχέση με την γονιμότητα. Αν η χώρα μας βρίσκεται σε αυτές τις χώρες σε παγκόσμιο επίπεδο ή και σε ευρωπαϊκό, δεν ξέρω, σε σχέση με την υπογονιμότητα, είμαστε υψηλά τα δεδομένα τα δικά μας? Όχι, μας επισκέπτονται από την άλλη μεριά άτομα του εξωτερικού προκειμένου να διαπιστώσουν αν είναι γόνιμα ή όχι? Καταρχήν, η επιστήμη αυτή εξελίσσεται συνεχώς. Οπότε, όποιος εμπλέκεται σε αυτόν τον χώρο, είναι υποχρεωμένος και είναι μέσα από τις βασικές του υποχρεώσεις, δράσεις, να ενημερώνεται συνεχώς, είτε εντός Ελλάδας είτε εκτός Ελλάδας. Άρα, είναι είναι απέτηση επιστήμη μας και να ταξιδεύουμε και να ενημερωνόμαστε και να ερχόμαστε σε επαφή και σε επικοινωνία με επιστήμονες για να αντιληφθούμε άλλες δράσεις και άλλες πρακτικές. Όσον αφορά για τοποθέτηση της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στην Ελλάδα, νομίζω ότι όχι οι Έλληνες, κυρίως από το εξωτερικό, την αναγνωρίζουν σαν, μια χώρα προορισμό. Αναγνωρίζεται η επιστημονική δυνότητα και όχι η επάρκεια, αλλά η υπερεπάρκεια, γιατί προσφέρουμε υψηλού επίπεδου υποβοηθούμενη αναπαραγωγή με πολύ καλά αποτελέσματα και σε ένα κόστος το οποίο είναι προσιτό και σε ένα νομοθετικό πλαίσιο το οποίο επιτρέπει την εξωσωματική να δρά και να βοηθάει κόσμο. Και επειδή ο κόσμος ψάχνει και ο κόσμος αυτός αναζητά λύσεις, γιατί η μητρότητα και η πατρότητα είναι πολύ σημαντική άξονα στη ζωή, όχι μόνο των Ελλήνων, αλλά όλων των ανθρώπων. Ναι, σε παγκόσμιο. Βλέπουμε ανθρώπους ταπεινούς, υπέροχους, να ταξιδεύουν από τις άκρες του κόσμου για να έρθουν σε εμάς, για να αντιμετωπίσουν όποιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν, προκειμένου να αποκτήσουν ένα παιδάκι. Ναι, προκειμένου είναι να οδηγηθούν στη διάγνωση και μεγάλη, τεράστια η τιμή για εμάς. Που έρχονται από εκεί που έρχονται για να εμπιστευτούν το θέμα τους και το πρόβλημά τους στα χέρια μας. Ναι. Κυρία Χατζηπαρασίδου, κλείνοντας, γιατί τελείωσε ο χρόνος, θέλω να μας πείτε τώρα ένα μήνυμα. Δηλαδή, θέλω να μιλήσουμε, να μας πείτε δυο λόγια, αν θέλετε, για τον οικογενειακό προγραμματισμό. Τι πρέπει να κάνουν τα νέα ζευγάρια, και εκείνος και εκείνη. Τώρα θα το κλείσουμε και με τους δύο μαζί. Ωραία το κλείνετε. Νομίζω ότι αυτό που πρέπει να προσπαθούν. Είναι ότι πρέπει να ξέρουν ότι η υπογονιμότητα δεν είναι στηρότητα. Ναι. Ότι ακόμα και αν έχω ένα βαθμό υπογονιμότητας, μπορεί απλά να έχω μια καθυστέρηση σύλληψη και να τα καταφέρω. Αλλά και αν δεν τα καταφέρω μόνος μου, μην πάψω να ελπίσω, γιατί έχω μια επιστήμη δίπλα μου, η οποία μου δίνει πολύ μεγάλα επίπεδα ελπίδας. Και άρα λοιπόν, και τρόπον, έτσι. Ναι. Σε αντίθεση με το παρελθόν, τα ζευγάρια έχουν πολλά για να ελπίζουν. Απλά να μην ξεχνούν την επαφή τους με τον χρόνο. Ο χρόνος δεν αφήνει αναλύωτη τη γονιμότητα. Άρα, να σκέφτονται τον χρόνο και να
Προφανώς όμως να έρχονται όταν είναι έτοιμοι να έρθουν. Ε. Ναι, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Στην κατάλληλη στιγμή. Ευχαριστούμε και εσάς πάρα πολύ. Μας κάνατε την τιμή πραγματικά στην εκπομπή αυτή πάνω από όλα η υγεία μου που ασχολείται έτσι με ιατρικά επιστημονικά θέματα. Να έρθετε και να τοποθετηθείτε για το θέμα της γονιμότητας και για εκείνον και για εκείνη και να μας πείτε τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια στο πάρα πολύ σημαντικό έργο που κάνετε. Και στο δικό σας. Ευχαριστούμε και όλους εσάς που μας παρακολουθήσατε σήμερα. Είμαστε μαζί, ξέρετε, κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα, σε επανάληψη κάθε Τρίτη ή Πέμπτη στις 3. Μέχρι τότε, να είστε καλά, πάνω απ' όλα υγεία μου. Γεια σας.